Βέβαια, θα περιμένεις. Κάτι πέταξε μια σπόρα εσύ για ένα άτομο δίπλα σου στα δίδει. Αυτό θα το δείτε σε λίγες μέρες, θα το ακούσετε. Ναι, θα περιμένουμε. Εμείς, η μεγαλύτερη μεταγραφή του μεγαλομετόχου που είναι δίπλα του. Ναι, θα περιμένουμε να δούμε. Αν και πιστεύω φέτος, εφόσον ο κύριος Σταβίδης. Ξέρεις, εγώ άμα ανοίξω το στόμα μου, το λέω μόνο για να πιάσει τόπο, ε. Σωστό. Άντε, μπράβο. Πιστεύω ότι ο κύριος Σταβίδης με το ξεχρέμα που έκανε δείχνει ότι ήρθε για να μείνει και πιστεύω ότι και θα τα ρίξει φέτο. Αντιθέτως, εδώ θα διαφωνήσουμε. Γιατί? Για μένα δεν δείχνει ότι ήρθε για να μείνει. Αλλά... Είναι ένας σωστός επενδυτής, ο οποίος σέβεται την επένδυσή του. Πλήρωσε και θα φύγει δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Αν αυτή τη στιγμή έρθει ένας 10 φορές πιο πλούσιος που θα ανεβάσει τον ΠΑΟΚ 10 επίπεδα, θα τον πουλήσει μια χαρά τον ΠΑΟΚ. Ό,τι όμως πώληση γίνει, θα γίνει για το καλό της ομάδας. Ναι. Δηλαδή δεν πρόκειται να την πάρει κατσαπλιά στην ομάδα. Αυτό είναι σίγουρο με Σαββίδη μέσα. Αυτό εννοώ που βιάζεται ο άλλος να κοροϊδέψει. Αν έρθει δηλαδή κανένας σε ήχης, ας πούμε. Να πηγαίνω. Αν έρθει κανένας σε ήχης και πει τον παίρνω τον ΠΑΟΚ με 1 δισεκατομμύριο, ο άλλος θα τον πουλήσει. Εγώ να πηγαίνω στο γήπεδο, Επόμενη γραμμή, ναι, γλίγορα. Εσύ ρε φίλε, αυτό είναι στο μήνυμα, αυτά που λες, να πούμε. Να το πει σε μένα, σε πού πάει στεριά. 3 διαρκές πρώτο κάθε χρόνο, γορε. Εγώ να πηγαίνω. Με το γερμανικό το κάνει με το αγγλικό. Και όταν δεν πάω κάπου καμιά φορά. Τα δίνω σε άλλα ΠΑΟΚ και πάνε. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο.